Βρίσκομαι στη Ρώμη ως εκπρόσωπος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος, διότι εδώ γίνεται ένα συνέδριο, επειδή φέτος συμπληρώνονται 60 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, με βάση την οποία ξεκίνησε η τότε ΕΟΚ και σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από 60 χρόνια διαπιστώνουν οι ευρωπαϊκοί λαοί ότι η Ευρώπη, πρέπει να ξανασκεφτούμε την Ευρώπη, προς τα που θέλουμε να βαδίσουμε. Διαπιστώνουμε ως άνθρωποι της Εκκλησίας ότι η Ευρώπη πρέπει να βάλει περισσότερο στο κέντρο των επιδιώξεών της, των στόχων της, τον άνθρωπο, και στην υπηρεσία του ανθρώπου να θέσει τους θεσμούς και το νόμισμα. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται και η δική μας συνεργασία, και ως Έλληνες αλλά και ως χριστιανοί. Και η δική μας συνεργασία δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο εάν εμείς μεταστραφούμε, εάν εμείς κοιτάξουμε τον άλλο, τον διπλανό μας, με το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Όχι ως εχθρό, ως αντίπαλο, αλλά ως αδελφό και ως συνεργάτη με τον οποίο να γνωριστούμε και με τον οποίο να συνεργαστούμε για ένα κοινό μέλλον ειρηνικό και δημιουργικό.